τον οποίο θέλω και πάλι να ευχαριστήσω, γιατί συμμετέχει σε μια σημαντική ενημερωτική πρωτοτυπία. Πρώτον, είμαστε στον αέρα του διαδικτύου και δεύτερον, είναι απέναντι σε 40 προσκεκλημένους συμπολίτες μας και θεωρώ πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή για την ενημέρωση. Παρακαλώ, το ερώτημά σας. Λοιπόν, καταρχήν είναι φοβερός ο χώρος εδώ και η προσπάθεια που κάνετε, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί πρέπει να απαντήσετε σίγουρα σε όλο τον κόσμο εδώ. Λοιπόν, το ερώτημά μου, θα μιλήσω βέβαια στον πληθυντικό και έχει σημασία που θα μιλήσω στον πληθυντικό, όχι στον ενικό, γιατί θα σας απευθύνω ένα ερώτημα που αφορά πολλούς συναδέλφους σας, συνοδοιπόρους σας, συντρόφους σας. Εγώ προσωπικά τους θεωρώ συντρόφους σας. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν? Έχετε ρίξει ένα ολόκληρο λαό στη θάλασσα και ζητάτε τώρα να του πετάξετε σκοινάκι να τον βγάλετε. Ποιανού σκοινάκι να δεχθεί αυτός ο λαός, αυτός ο κόσμος για να τον σώσει? Εσείς τον πετάξετε στη θάλασσα. Και όταν λέω εσείς, καταλάβετε το πληθυντικό που λέω τώρα, έτσι. Είτε λέγεστε Βενιζέλος, είτε Σαμαράς, είτε όλα τα κόμματα τώρα που είναι της μόδας, τα αστικά κόμματα που είναι της μόδας να λέγονται κόμματα εξουσίας. Δηλαδή ξαφνικά έγινε ο ένας εξουσία, ο άλλος εξουσία, ο άλλος εξουσία. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να λέγονται κόμματα εξουσίας για να μπορούν να διεκδικήσουν και την ψήφο του κόσμου, τέλος πάντων. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν εσείς λοιπόν, όλα τα αστικά κόμματα αυτά, πιάνοντας από το, δεν ξέρω κι εγώ ποιον μέχρι ποιον, να προσπαθείτε, ενώ μας ρίξατε τόσα χρόνια στη θάλασσα, να ψάχνετε για σκοινάκι. Πάμε στον επόμενο. Να δούμε ποιανού σκοινάκι θα διαλέξουμε δηλαδή. Αυτό ζητάτε ουσιαστικά. Ναι, καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τον έκτακτο φόρο στα ακίνητα. Εγώ θέλω να τον πληρώσω γιατί ακόμα μπορώ. Όμως δεν μου αρέσει ο εκβιαστικός τρόπος που μου τίθεται μέσω της ΔΕΗ. Το θεωρώ προσβλητικό. Έχω πληρώσει ως τώρα όλα μου τους φόρους. Να το κάνω λίγο χειρότερο. Να ρωτήσουμε τον Πρόεδρο αν τα κόμματα με τις οφειλές τους χρωστούν και στη ΔΕΗ. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα. Και γιατί δεν έρχεται η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα και εδώ? Εντάξει, όχι, εγώ θέλω να το πληρώσω γιατί πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχω επειδή ακόμα μπορώ για να κάνουμε κάτι καλύτερο για την Ελλάδα. Να επαναφέρουμε την αξιοπιστία στην Ελλάδα. Και όποιος μπορεί πρέπει να βοηθήσει. Αυτό είναι ένα. Και δεύτερον, αν διάβασα καλά σήμερα στο διαδίκτυο, είπατε καμία εγκληματική πράξη δεν θα προστατεύεται από την ασυλία ή τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτό πρέπει να γίνει λίγο πιο. Είναι πολύ γενικό. Είναι και η ερώτηση. Είναι του πολύ κυρίου, γενικό. Αυτό θα ήθελα. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό που λέτε? Ωραία. Εντάξει. Άλλη μία ερώτηση. Να κάνουμε μια πρώτη ομαδοποίηση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Να μιλήσει λίγο και η πιο νέα γενιά. Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα που το είχα σκεφτεί από πριν, αλλά θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είπατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είπατε, το μνημόνιο δεν μας λέει πώς να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματά μας. Όχι, όχι, μας λέει. Για τα ελλείμματα μας λέει. Το σημείωσα. Πριν, αυτό ακριβώς έτσι, ακριβώς στην έκφρασή σας. Λοιπόν, είπατε, δεν μας λέει, είπατε, πώς. Μας λέει ότι πρέπει να τα μειώσουμε. Μετά χρησιμοποιήσατε το ρήμα «μας επιβάλλουν να κάνουμε γρήγορη προσαρμογή». Τελικά τι γίνεται? Όταν έρχονται και μας λένε «μειώστε μισθούς, μισθούς Βουλγαρίας», μας επιβάλλουν ή δεν μας επιβάλλουν? Είναι δικιά μας απόφαση ή είναι των δανειστών μας? Και επίσης, να συμπληρώσω εδώ, είναι πολύ ωραίο το ερώτημα, ότι ο κύριος Τόμψεν άφησε να εννοηθεί ότι στο κόψιμο μισθών και συντάξεων οι αποφάσεις δεν ήταν της Τρόικας, αλλά της ελληνικής κυβέρνησης. Ξεχάστε το. Σημειώστε το. Σας απαντώ το αμέσως αυτό. Το ακούσατε με τα αυτιά σας, να το λέει ο κύριος Τόμψεν. Κύριε Πρόεδρε, να συμπληρώσω και κάτι άλλο σε κάτι που είπατε, επειδή δεν ξέρω αν θα ξαναπάρω το λόγο. Είπατε ότι ενισχύουμε τις τράπεζες και πλέον έρχονται στον έλεγχο του κράτους. Έχω την εντύπωση ότι έρχονται στον έλεγχο γιατί το κράτος δίνει χρήματα στις τράπεζες. Βέβαια δεν τα δίνει και παίρνει μετοχές. Όμως έχω την εντύπωση ότι οι μετοχές για 3 χρόνια δεν θα είναι με δικαίωμα στη διοίκηση. Δηλαδή δεν θα επηρεάζουν τις αποφάσεις. Θα το εξηγήσω. Τότε πώς το κράτος θα ελέγχει, πώς το κράτος
θα λειτουργεί, θα επιβάλλει κανόνες στις τράπεζες προς όφελος των πολιτών. Μάλιστα, θα εξηγήσουμε. Είναι όλες οι ερωτήσεις θεμελιώδεις αυτές που κάνω. Καλό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οι τράπεζες δεν είναι ανεξέλεκτες. Λόγω της πολύ μεγάλης ισχύως τους, οι γενικές κατευθύνσεις δίνονται από νόμους, διατάξεις, καθώς και από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Πρόσφατα, στο περιοδικό Crash, δημοσιεύτηκε ότι η συμμετοχή του κράτους στην Τράπεζα της Ελλάδας είναι μόλις 6%. Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Χατζηνικολάου για την πρόσκληση. Επειδή θεωρώ τελείως ουτοπικό να σας κάνω την οποιαδήποτε ερώτηση και να πάρω την οποιαδήποτε απάντηση, δράτω με της ευκαιρίας, μια και η εκπομπή είναι ζωντανή, να απευθυνθώ στο εκλογικό σώμα και να του πω, εάν θέλεις λύσεις στα προβλήματά σου, ψήφισε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε, κυρία. Γεια σας. Εγώ, στην αρχή, ένιωσα μηχανία. Με το δουνού του, αμηχανία. Μετά ένιωσα θυμό. Τούτη στιγμή νιώθω οργή, μεγάλη οργή. Έχω ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Έχω χρέη στις τράπεζες από χειρουργία του. Πήρα σύνταξη, πολύ λίγη σύνταξη, γιατί έτσι το θελήσατε. Είπατε, κύριε Βενιζέλο, ότι από 80, άνω των 80% ανάπηρο παιδί, όποιος έχει ανάπηρο άτομο, θα γλιτώνει το χαράτσι. Λες και πρέπει ο άνθρωπος να είναι τέζα στο κρεβάτι για να είναι ανάπηρος. Καταργήσατε το 67% και το πήγατε στο 80%. Εμένα το παιδί μου έχει 90%, δεν νοιάζομαι μόνο για μένα. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες μητέρες έξω, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, είναι άνεργες, όπως και εγώ συνταξιούχος, μονογονιακή οικογένεια. Δεν έχω εισόδημα από πουθενά αλλού. Μάλιστα. Ωραία. Κατανοητό. Παρακαλώ. Θα έρθω. Εδώ κλείνει αυτός ο κύκλος, γιατί πρέπει να ακούσουμε μία απάντηση. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω, σε σχέση με αυτό που είπε η συμπολίτησά μας, τι πραγματικά θα κάνετε μετά τις εκλογές, τι μέτρα έρχονται, τι θα γίνει τον Ιούνιο και αν πραγματικά ισχύει το γεγονός ότι με το δεύτερο μνημόνιο πρώτα πρέπει να καλύπτουμε τις οφειλές μας στο εξωτερικό, στους δανειστές μας και μετά τις υποχρεώσεις που έχουμε προς τους συμπολίτες μας εντός του κράτους. Κέριο ερώτημα. Κέριο ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Συμπληρώθηκε τα ξανά. Θα απαντήσει σε όλους. Έχει σημειώσει τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχάς είναι πραγματικά πολύ ωραίες ερωτήσεις. Θα απαντήσω σε όλες. Να απαντήσω με μια λογική σειρά για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε. Εγώ θα προτιμούσα να ξεκινήσετε από την τελευταία ερώτηση. Το τι έρχεται τον Ιούνιο. Θα απαντήσω με μια λογική σειρά. Παρακαλώ. Γιατί το θέμα είναι πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι έχει γίνει. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα. Αφού μπήκαμε στην περιπέτεια του Μνημονίου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των σκληρών μέτρων για την δημοσιονομική προσαρμογή και για τις αλλαγές, τις διαρθρωτικές, να γίνει η Ελλάδα μια πιο τυπικά ευρωπαϊκή χώρα, πιο ανταγωνιστική, για να μπορέσουμε να σταθούμε μέσα στην Ευρώπη και μέσα στην διεθνή οικονομία. Αυτό που έχει γίνει στους τελευταίους μήνες και αυτή ήταν η μεγάλη διαπραγμάτευση, η σκληρή διαπραγμάτευση που άρχισε τέλη Αυγούστου, που όπως θυμάστε ήρθε η Τρόικα να με συναντήσει και απεχώρησε, διότι έπρεπε να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο να είναι βιώσιμο και να δίνει προοπτική. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε ως προσπάθεια τέλη Αυγούστου του 2011 και ολοκληρώθηκε με την μείωση του δημοσίου χρέους με το PSI 9 Μαρτίου, τι είναι. Είναι ότι ενώ στο αρχικό πρόγραμμα δεν είχαμε αλλαγή στα δεδομένα του χρέους, τώρα έχουμε μια ριζική αλλαγή στα δεδομένα του χρέους. Μειώθηκε το χρέος της χώρας. Το χρέος της χώρας μειώθηκε κατά 105 δισεκατομμύρια, δηλαδή κατά 22.000 ευρώ για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Κατά κεφαλή, στατιστικά. Από πόσο?
Τι εννοείται? Από πόσο είχαμε αρχικά και μειώθηκε κατά 22.000. Μειώθηκε κατά το ποσοστό που μειώθηκε. Μειώθηκε δηλαδή το χρέος των 205 δισεκατομμυρίων κατά 53,5%. Άρα η μείωση είναι για το σκέλος των 200 δισεκατομμυρίων 53,5, και έχουμε και ένα σκέλος το οποίο είναι άλλα 100 περίπου δισεκατομμύρια, το οποίο δεν μειώθηκε γιατί είναι το χρέος των δανείων, των διακρατικών δανείων. Αυτό σημαίνει ότι η διεθνής κοινότητα, πολιτική και οικονομική, λέει τώρα το ελληνικό δημόσιο χρέος καθίσταται βιώσιμο. Το 2020, σε 8 χρόνια, θα είναι σε ένα επίπεδο που είναι διαχειρίσιμο με βάση και τα δεδομένα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Λέγανε παλιά 120%, τώρα λένε 116%. Και αν λίγο κινηθούμε, που έχουμε δυνατότητες να κινηθούμε, θα δείτε ξαφνικά αυτό το 116% να γίνεται 100%. Και λίγο να ανέβει ο ρυθμός αύξησης, μπορεί να πέσει και κάτω από 100%. Ήδη αν χρησιμοποιήσουμε λιγότερα χρήματα για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που βλέπω να χρησιμοποιούμε λιγότερα από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, και αν το περιβόητο PSI πάει στο 100% αντί για το 90% ή το 95%, το χρέος θα πέσει αρκετά κάτω από το 116% το 2020. Άρα θα σας εξηγήσω πώς θα γίνει αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ένα νέο περιβάλλον, νέους κανόνες παιχνιδιού. Σου λέει η Ελλάδα είναι οριστικά μέσα στο ευρώ, η Ελλάδα έχει βιώσιμο χρέος, η Ελλάδα έχει ένα πρόγραμμα που φτάνει μέχρι το 2015, αλλά και μετά το 2015, αν χρειαστεί, ώσπου να βγει στις αγορές, οι Ευρωπαίοι εταίροι καλύπτουμε την Ελλάδα ώστε να μπορέσει να βγει. Εγώ μάλιστα πρότεινα χθες στη Βουλή, μόνοι μας να ζητήσουμε, η δημοσιονομική προσαρμογή να μην γίνει μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, αλλά να γίνει μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, γιατί αυτό επιτρέπει να πάμε πιο ήπια στα μέτρα του Ιουνίου. Κρατήστε το αυτό για τα μέτρα του Ιουνίου. Πώς θα φτιάξουμε το περιβάλλον του Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν ένα δημόσιο χρέος πλέον, το οποίο είναι μόλις 70 δισεκατομμύρια σε ιδιώτες, και το υπόλοιπο πλέον είναι διακρατικά δάνεια και δάνεια προς το EFSF, που είναι ο μηχανισμός στήριξης ο ευρωπαϊκός. Θεσμικό χρέος πολιτικής υφής, γιατί έχουμε να κάνουμε με κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό το νέο περιβάλλον, το ερώτημα είναι, μπορούμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της αρνητικής ρευστότητας? Μπορούμε να ενθαρρύνουμε μια άλλη συμπεριφορά, τις περιβόητες επενδύσεις, να κινηθούμε σε αναπτυξιακή τροχιά? Με ποιο τρόπο? Μισό λεπτό. Να σας εξηγήσω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό λοιπόν θα γίνει. Πρώτον, θεσμικά πολιτικά. Με αυτό που θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Απριλίου, ποιο είναι το πακέτο στήριξης αναπτυξιακής στην Ελλάδα, με τη σταθερότητα την μακροοικονομική και την δημοσιονομική, η οποία διαμορφώνεται με τα νέα δεδομένα που σας περιγράφω, με τη σταθερότητα των τραπεζών ώστε να γυρίσουν τα λεφτά στις τράπεζες και οι τράπεζες υπό τον έλεγχο του κράτους, θα εξηγήσουμε ποιος είναι ο έλεγχος, θα έρθω στην απάντηση, να αρχίσουν να ρίχνουν χρήμα στην αγορά. Πρόεδρε, γιατί εγώ άκουσα σε μια εκπομπή στο Μέγκα τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, της γειτονικής Βουλγαρίας, να λέει ότι με μισθούς στα 150 ευρώ και με τη μισή φορολογία από τη δική μας, δεν πάει κανείς να επενδύσει. Θα έρθουμε. Θα έρθουμε, γιατί δεν πάει στη Βουλγαρία. Αλλά σας ακούμε και όλους, να στην Ελλάδα. Και εσάς και τον κύριο Σαμαρά. Αφήστε να πω να την μιλάτε ιστορία. Για επενδύσεις και ανάπτυξη. Αφήστε με να πω την ιστορία. Αν δεν μιλήσουμε για επενδύσεις και ανάπτυξη, είναι σαν να κλειδώνουμε τη χώρα. Το πώς. Σαν να κλειδώνουμε τη χώρα και να μην την αφήνουμε να προχωρήσει. Αλλά στο λέμε μέλλον. Γενικότητες. Δεν μιλάμε καθόλου με γενικότητες. Μιλάω πολύ πρακτικά. Αφήστε με να πω, να πω την ιστορία. Ακούστε λίγο. Μισό λεπτό, γιατί μιλάτε και δεν ακούγεστε. Παρακαλώ. Ναι, αλλά όχι, είναι κρίσιμη η διακοπή του. Εγώ συμφωνώ με τη διακοπή. Για να έρθει κάποιος να επενδύσει στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξέρει με τι φορολογικούς θα παίξει. Εδώ και 20 χρόνια, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο, αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Έχετε δίκιο. Θα τελειώσω. Υπάρχει λοιπόν κάποιος που έχει να φέρει 20, 30, 40 εκατομμύρια να επενδύσει.
πώς να έρθει να τα βάλει τα λεφτά. Εντάξει, λοιπόν, κρατήστε το, θα σας απαντήσω. Τι γίνεται. Θα σας απαντήσω πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις καταστάσεις. Κοιτάξτε, η περιγραφή των προβλημάτων και της κρίσης λίγο πολύ είναι δεδομένη, τη ζούμε, τη ξέρουμε. Το θέμα είναι εάν μπορούμε. Μισό λεπτό. Εμείς τη ζούμε. Ναι, ναι, όλοι. Δεν τη ζείτε την κρίση. Μην είστε τόσο απόλυτος. Δεν τη ζείτε την κρίση, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εσείς μένετε, δεν ξέρω που μένετε και καλά κάνετε εκεί που μένετε. Μένετε στην Εκάλη. Πηγαίνετε μία βόλτα κάτω στον Άγιο Πεντελεήμονα. Δεν ξέρω αν μένετε στην Εκάλη. Εσείς μένει στο Καστρί ο κύριος Παπανδρέου. Πηγαίνετε κάτω στον Άγιο Πεντελεήμονα που δεν τολμάει να βγει ο κόσμος έξω. Το ξέρω, πολύ καλά ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, αφού ξέρετε καλά τι συμβαίνει, τι λέτε. Αφήστε με να σας πω πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την Την κατάσταση. Είστε καλός στη ρετορία. Είστε πάρα πολύ καλός και συγχαρητήρια. Όχι, μισό. Το πρόβλημα σας είναι το πρόβλημα ήθους που έχετε. Όχι εσείς προσωπικά. Το σύστημα που αντιπροσωπεύετε. Λοιπόν, αφήστε με να και είστε καταδικασμένοι στην συνείδηση ολόκληρη του ελληνικού λαού. Ωραία. Για εσχάτη προδοσία. Ωραία. Έτσι. Εντάξει. Και το ότι μας κάνατε. Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Δεν ξαναμιλάω καθόλου και μου απαντήστε. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά, είστε εντάξει. Καταδικασμένοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε βγάλει τραγωδίες και τα ξέρουμε αυτά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Είστε καταδικασμένοι για το focus. Για το focus και αυτό το πράγμα που έκανε εκεί πέρα η Αφροδίτη Σμήλου. Έτσι και δεν το απαντήσατε και προχτές έφαγε ο κύριος Χατζηνικολάου 30.000 ευρώ πρόστιμο. Καλό κύριο Χατζηνικολάου δεν έχει ανάγκη από 30.000 ευρώ και δεν νομίζεις. Είμαι. Και δεν είμαι. Νομίζεις. Δεν είμαι υπερασπιστή του κύριου Χατζηνικολάου και επειδή ανοίξατε και κύκλο αίματος επισήμως την προηγούμενη εβδομάδα με τον άνθρωπο που πυροβολήθηκε, αυτή η σφαίρα και τα πιστόλια αυτά είναι για σας πλέον. Αυτό να το ξέρετε. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πρόβλημα ηθούς. Μας έχετε πρίξει με τα οικονομοτεχνικά. Φτάνει, μισάφι. Μιλήστε ανθρώπινα, μιλήστε ελληνικά, απλά ελληνικά. Είμα. Μιλάτε να πούμε και καλπάζετε. Μαγκιά σας, μπράβο σας. Ορίστε. Ωραία. Θα μείνετε όμως να ακούσετε. Φυσικά. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα απαντήσω και σε αυτά που. Φουσκώνω πολύ. Είδα όμως ότι είστε πολύ επιθετικός μαζί μου και πολύ. Όχι προσωπικά. Πολύ. Όχι. Αφήστε. Αφήστε λίγο. Σας θεωρώ πανέξυπνο και κάτι. Είμαι σκληρός. Αν ήσασταν βλάκα, θα σας απάλαγα λόγω βλακείας, αλλά δεν είστε. Μα θα έλεγα κάτι. Δεν είστε βλάκα. Κάτι μιλάμε για έξυπνους ανθρώπους και μας λέτε δεν το είδαμε. Τι δεν είδατε. Πέφτουμε στο κρεμάκι. Να σας πω λιγάκι. Ακούστε. Επειδή είστε ωραίος παραστατικός, θα σας πω. Ότι αντιμετωπίζετε πολύ σκληρά εμένα, αλλά είδα πολύ μαλακά τον κύριο Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μια χαρά κυβερνάει ο κύριο Χατζηνικολάου. Μια χαρά. Μια χαρά. Η εξουσία δεν είναι μόνο η τυπική εξουσία. Λοιπόν, παρακαλώ. Η εξουσία της ενημέρωσης είναι πολύ μεγάλη. Παρακαλώ να ακούσουμε τον πρόεδρο. Εντάξει, αφήστε να αφήστε. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να ακούσουμε όμως να επανέλθουμε λίγο στη ροή της συζήτησης. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας. Δηλαδή, έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Έχουμε μικρότερο και βιώσιμο χρέος. Θα πληρώνουμε πλέον πολύ λιγότερους τόκους για το χρέος κάθε χρόνο. Κερδίζουμε περίπου 3 δισεκατομμύρια σε χρέος. Άρα. Ναι. Δεν ακούγεστε σίγουρα, χωρίς μικρόφωνο. Όχι απλώς είναι σίγουρα βιώσιμο, είναι υπολογισμένο. Πείτε το αυτό που είπατε. Πιο αυστηρές. Είναι υπολογισμένο με τις πιο αυστηρές και αρνητικές υποθέσεις. Ο συμπολίτης μας όμως θυμάται την πρόσφατη δήλωση της κυρίας Λαγκάρ. Πολύ πρόσφατη. Η οποία είπε ότι ο κίνδυνος χρεοκοπίας είναι μπροστά. Είναι υπαρκτός και όχι μόνο χρεοκοπίας αλλά και αποβολής γενικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το κρατώ και αυτό. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσω να πω όλο το συλλογισμό. Λοιπόν, για να ξέρετε. Και για να ξέρει κυρίως ο κόσμος που μας ακούει, πού βρίσκεται η χώρα και τι δυνατότητες έχει. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν πιστεύει κάποιος τον δικό μου λόγο και τη δική μου πρόταση, πρέπει να ακολουθήσει μια άλλη πρόταση, με αρχή, μέση και τέλος, που πιστεύει ότι θα τον οδηγήσει κάπου. Όχι σε μεγαλύτερη απελπισία, όχι σε αδιέξοδο, όχι σε κάτι μη εφαρμόσιμο. Κάπου. Κάπου. Βεβαίως, θεσμικά, αλλά δημοκρατικά. Μπορείς να επιλέξεις το αδιέξοδο. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Καλά, εντάξει. Εσείς φοβούμαι ότι μπορεί να κάνετε μεγάλο λάθος.
Το οποίο θα είναι μετά, θα είναι ανεπανόρθωτο μετά. Λοιπόν, αφήστε να απαντήσω, αφήστε να απαντήσω και θα έρθω ξανά. Όχι, όχι, δεν απειλώ καθόλου. Όχι, όχι, καθόλου. Πρέπει να σας πω κάτι. Είναι σωστό να προειδοποιούμε, διότι λέτε δεν προβλέψατε τις εξελίξεις το 2006. Επειδή λοιπόν η δουλειά μου, αφήστε με να την κάνω καλά, να προβλέψω τώρα που κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Εγώ έγινα υπουργός οικονομικών. Θα έρθω. Μιλάτε όμως χωρίς να ακούγεστε. Θα έρθω, δεν σας πω κάτι. Αφήστε όμως, ακούστε, δεν γίνεται όμως έτσι. Επάνω σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να πω ότι δεν γίνεται έτσι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σεβαστώ τους ανθρώπους που ρώτησαν λοιπόν, τώρα να απαντήσω. Απαντήστε παρακαλώ και μετά θα κάνετε την παρέμβασή σας. Δεν λοιπόν, σας ακούει κανείς, δεν έχετε μικρόφωνο. Αφήστε να σας πω παρακαλώ. Τη δική μου εκτίμηση για την κατάσταση και τη δική μου πρόταση. Στο κάτω-κάτω, γι' αυτό ήρθατε να συζητήσετε μαζί μου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ σας ακούω με πολύ σεβασμό, πολύ προσοχή. Λοιπόν, έχουν αλλάξει λοιπόν σημαντικά δεδομένα. Αφήστε με να σας τα πω σε ένα δευτερόλεπτο μέσα. Βιώσιμο χρέος μειωμένο πολύ. Μειωμένη τόκη κάθε χρόνο. Άρα είμαστε πιο κοντά στο πρωτογενές πλεόνασμα, στο να μειώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα, να βγούμε από τη φάκα του ελλείμματος. Τρίτο, έχουμε εγγύηση πολιτική, επίσημη, θεσμική, ότι θα στηριχθούμε για όσο χρόνο χρειαστεί και μετά το 2015 έως όταν βγούμε στις αγορές. Έχουμε τράπεζες οι οποίες θα σταθούν στα πόδια τους και αυτό σημαίνει προστασία καταθέσεων και χρήμα στην αγορά υπό το στρατηγικό έλεγχο του κράτους. Αυτό είναι ένα πακέτο καινούριο, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε ένα ντου και να βγούμε μέσα από την περιδίνηση της κρίσης. Έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής, έγιναν θυσίες. Ο κόσμος, υπό την πίεση της κρίσης, έκανε μεγάλες θυσίες. Μειώθηκαν μισθοί, μειώθηκαν συντάξεις, μειώθηκαν επιδόματα, άνεργοι. Είχαμε λοιπόν θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτές οι θυσίες... Όχι, μισό λεπτό. Για να μπορούμε να βγούμε από την περιδίνηση, πρέπει να σεβαστούμε καταρχάς τις θυσίες. Δηλαδή να πιάσουν τόπο οι θυσίες. Όχι να πάρουμε τις θυσίες αυτές, να πούμε φτάσαμε εδώ στη διαδρομή, στα 2/3 ας πούμε της διαδρομής και τα εγκαταλείπουμε όλα, γιατί είναι κρίμα από το Θεό. Εδώ έχει γίνει κόπος με υδρότα και αίμα. Άρα σεβασμό των πολιτών. Των πολιτών. Των Ελλήνων. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σεβαστούμε. Εσάς πρέπει να σεβαστούμε. Μα δεν γίνεται να μην ακούγεστε. Μα δεν γίνεται να ακούγεται μόνο η απάντηση χωρίς την ερώτηση. Το καταλαβαίνετε. Αυτό που είπα πριν δεν είναι ότι ναι, να τη σεβαστούμε. Είναι ότι ο χρόνος που χρησιμοποιείτε έγιναν θυσίες, κάνατε θυσίες, κάναμε θυσίες. Δεν είναι ο σωστός χρόνος. Θα απαντήσω για τον Ιούνιο. Συνεχίζονται οι θυσίες και ακόμα κάνουμε και ακόμα. Συμφωνώ. Ένας λόγος παραπάνω. Πρέπει να σεβαστούμε τις θυσίες που έγιναν και που γίνονται για να οδηγηθούμε κάπου. Ακούστε με λίγο. Δεν θα αργήσω. Λοιπόν, τώρα. Με μισό λεπτό. Εντάξει. Είναι ανακριβές. Τι είναι. Σας παρακαλώ να σας πω κάτι. Δεν πειράζει. Πρώτο και σημαντικό. Πέστε μου. Ναι. Πόσο πιστεύουν οι αγορές αυτό που λέτε. Λοιπόν. Πέστε μου σε τι τιμή διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή τα νέα κουρεμένα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ναι, γιατί εφόσον έχουν κουρευτεί και είναι ακίνδυνα, πρέπει να διαπραγματεύονται περίπου στο 100. Ξέρετε. Σε τιμή χρεοκοπίας. Άρα η αγορά δεν το πιστεύει αυτό που λέτε. Αφήστε με να σας πω. Η αγορά λοιπόν, ακούστε να σας πω. Η αγορά. Πολλά. Ακούστε με λοιπόν, ακούστε με. Γιατί βλέπω ότι μιλάτε στο όνομα της αγοράς. Με ποιον είστε. Με την αγορά ή με τη χώρα. Εσείς είστε με την αγορά, εγώ είμαι με τη χώρα. Λοιπόν, εγώ που είμαι με τη χώρα λοιπόν και έκτεψα το χρέος της αγοράς, που έκανα τη μεγαλύτερη περικοπή χρέους στην ιστορία, να σας πω τι σημαίνει με την αγορά. Όταν η αγορά έχει στα χέρια της 205 δισεκατομμύρια ελληνικών ομολόγων και ξαφνικά τις κόβουμε το 53,5% και σε καθαρή τιμή, σε καθαρή παρούσα αξία, τις κόβουμε το 72%,
Φυσικά η αγορά είναι έξαλλη μαζί μας. Διότι έχει υποστεί μια τεράστια ζημία. Και σου λέει, μου έκανες αυτή την περικοπή. Η περικοπή δεν είναι για τις τράπεζες και τα hedge funds που μπήκανε στο PSI 53,5. Είναι από 72 και πάνω. Άρα λοιπόν έχουν υποστεί μια φοβερή, αν θέλετε, περικοπή. Έτσι, απώλεια. Λοιπόν, και σου λένε, τώρα μου δίνεις τα ομόλογά σου τα καινούργια και εγώ τα ομόλογά σου τα κρατήσω. Θα τα ξεφορτωθώ, γιατί τυχοδιοκτισμό κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και κερδοσκοπία. Γιατί να τα κρατήσουνε, πήραμε 15 cents σε ρευστό, ό,τι πιάσουμε τώρα, να φύγουμε. Δεν θέλω να έχω σχέση με την Ελλάδα, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει και το PSI με τα ομόλογα ξένου δικαίου. Θα ολοκληρωθεί τώρα για τα ομόλογα ξένου δικαίου. Είναι πολύ λιγότερα, αλλά η θέση των κατόχων είναι πιο ισχυρή, γιατί διέπονται από το ξένο δίκαιο. Μόλις μου εξηγήσατε ότι δεν σας εμπιστεύονται. Αυτό μου εξηγείτε. Δεν εμπιστεύονται αυτούς οι οποίοι πήγαν και κάνανε για δικό τους εθνικό όφελος την πιο μεγάλη περικοπή. Και ακούστε με τώρα, ακούστε με. Ακούστε τώρα να δείτε, ακούστε να σας πω, που το έχω χειριστεί. Διότι να σας πω κάτι. Έχουν περάσει από τη χώρα αυτοί πολλοί υπουργοί οικονομικών που φόρτωσαν το δημόσιο χρέος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι στη δική μου περίπτωση είμαι ο Υπουργός Οικονομικών που μείωσε το δημόσιο χρέος. Κατά 105 δισεκατομμύρια. Κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αποδώστε τους ευθύνες. Κλείστε τους μέσα. Αφήστε να συνοηθούν. Αυτό θέλουμε. Δικαιοσύνη. Αφήστε να συνοηθούν. Δικαιοσύνη θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αλλά με τον νόμο που κάνατε εσείς δεν πρόκειται να δικαστούν ποτέ. Θα έρθουμε μισό λεπτό. Πώς θα το κάνουμε. Μην βιάζεστε. Δεν βιαζόμαστε. Είμαστε θυμωμένοι. Είμαστε οργισμένος λαός. Σεβαστό. Και δεν, σεβαστό. Δεν φοβόσαστε την οργή του λαού. Βεβαίως και φοβάμαι και σέβομαι την οργή. Ούτε τη σέβεστε. Το βλέπουμε στις καθημερινές σας εκδηλώσεις. Καλά, εντάξει. Βασιλικότερη τώρα, του βασιλέως. Τώρα δεν έχετε λόγο να με προσβάλλετε προσωπικά, νομίζω. Όχι προσωπικά. Ναι. Μιλάω γενικά για το πολιτικό εντάξει. Σύστημα. Λοιπόν, αφήστε τώρα να συνοηθούμε πιο συγκεκριμένα και πιο υπεύθυνα. Μισό το Νίκο ναι, ναι. Να μπορέσω να δώσω μια στοιχειώδη απάντηση. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο σημείο αυτό και λέμε, θα κάνουμε όλη την προσπάθεια ή είμαστε σίγουροι μέσα στη ψυχή μας ότι οι αγορές δεν μας πιστεύουν, ότι ακόμη και τώρα η χρεοκοπία είναι δεδομένη, είτε μείνουμε μέσα στο πρόγραμμα, είτε μείνουμε μέσα στην Ευρωζώνη, είτε μείνουμε μέσα στην Ευρώπη, χρεοκοπούμε, είτε βγούμε και πάμε στη δραχμή, χρεοκοπούμε, άρα δεν έχουμε επιλογή. Πάμε λοιπόν σε μία συλλογική κατάθλιψη και σε μία συλλογική απώλεια. Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι τραγικό λάθος να το πιστέψει κανείς αυτό. Μπορούμε να βγούμε. Και να σας πω και κάτι. Μπορεί η Ευρώπη αύριο μεθαύριο να έχει άλλες μεγαλύτερες κρίσεις. Μπορεί η παγκόσμια οικονομία να έχει μεγαλύτερες κρίσεις. Και το ευρώ πρέπει να τραβήξει την Ευρώπη στην πολιτική και θεσμική ολοκλήρωση. Όμως, εάν δεν φτιάξουμε τα δικά μας εδώ οικονομικά και δημοσιονομικά δεδομένα, θα είμαστε τελείως φτερός στον άνεμο στην επόμενη φάση μιας ακόμη πιο δύσκολης κρίσης. Πρέπει να προστατεύσουμε την Ελλάδα, η οποία έχει χάσει εισοδήματα, θέσεις δουλειάς, ευκαιρίες, αλλά προς Θεού μην φύγουμε από την κρίση και πάμε στην καταστροφή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Άρα... Ποια είναι η καταστροφή? Άρα, ακούστε, καταστροφή είναι, να φύγεις από το ευρώ, να φύγεις από την ευρωζώνη, να γυρίσεις τη δραχμή, να χάσεις το PSI γιατί το χρέος τώρα είναι σε ευρώ και αν εκφραστεί σε άλλο νόμισμα αυτό που κερδίσαμε θα το ξαναχάσουμε και θα πάμε σε ακόμη πιο μεγάλο χρέος. Θα πάμε λοιπόν σε μια κατάσταση η οποία θα είναι χρέος δυσθεώρατο, έλλειμμα ανεξέλεγκτο, ύφεση όχι... αυτοί που ζήσαμε τώρα τα τελευταία χρόνια από το 2008, αλλά απόλυτη έρημος και είναι κρίμα από το Θεό. Κρίμα από το Θεό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες. Ακούστε τώρα. Μα να σας πω τι θα πάθει. Έρχομαι στα μέτρα του Ιουνίου. Θα σας πω τι θα πάθει. Από αυτό που έχει πάθει.
Δηλαδή θα σας πω. Δεν θα ετοιμαζόμουν αυτό να πω. Αυτό θα πρόεδρε, να απαντήσω. Το βασικό πρόβλημα. Ναι, απαντώ. Απαντώ. Και δεν είναι, δεν τον κάνει μόνο ο Βενιζέλος. Τον κάνουν πολλοί πολιτικοί. Είναι ότι ο συλλογισμός αυτός έχει στο κέντρο του... Ο Βενιζέλος μιλάει μαζί σας και με τους πολίτες. Ναι. Έτσι. Ναι. Αφήστε να μιλήσω με τους ανθρώπους. Ότι έχει στο κέντρο του ο συλλογισμός αυτός, το κράτος και όχι τον πολίτη. Ακούστε. Ο οποίος είναι σε πρόβλημα. Το κράτος είναι αυτό που βοηθάει τον αδύναμο. Δεν το βλέπω. Το κράτος. Ο πολίτης... Αγαπητοί μου φίλοι, ακούστε με, είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Η κοινωνία, ακούστε με, έχει τεράστια σημασία αυτό. Τεράστια. Η κοινωνία, ακούστε με σας παρακαλώ, ακούστε με και μετά πείτε την αρνητική σας θέση, την απόρριψη. Ακούστε με. Σας παρακαλώ ειλικρινά, σας κάνω έκκληση. Η κοινωνία από μόνη της είναι βάρβαρη, άνηση, σκληρή. Ο αδύναμος έχει ανάγκη από το κράτος. Το κράτος είναι αυτό που έχει υποχρέωση να προστατεύσει τον αδύναμο. Και τώρα, ακούστε με, πρέπει να υπάρχει το κράτος, να υπάρχει, να είναι στα πόδια του, για να μπορέσει να βοηθήσει τον αδύναμο. Πάμε στον Ιούνιο τώρα. Λένε, θα πάμε στα μέτρα του Ιουνίου, αυτή την ερώτηση που μου κάνατε προηγουμένως. Λοιπόν, η οποία είναι πολύ κρίσιμη ερώτηση. Θα πάμε σε νέες περικοπές τον Ιούνιο, θα μειώσουμε μισθούς και συντάξεις. Ποια είναι η αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Έχουμε πάρει μέτρα για το πρώτο εξάμηνο του 11. Συγγνώμη, για το πρώτο εξάμηνο του 12. Και έχουμε ψηφισμένα μέτρα για το δεύτερο εξάμηνο του 12. Πήγαμε καλά το 11, δηλαδή το στόχο που είχαμε συμφωνήσει, το φτάσαμε να είναι το έλλειμμα στο 9%. 9 παρά 1 λέμε εμείς, 9 και 1 λέει η Τρόικα, 9. Okay. Τώρα λοιπόν, δεν πρέπει να χάσουμε τον έλεγχο λόγω των εκλογών, πρέπει να εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό, να έχουμε το αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου. Τα μέτρα του δευτέρου εξαμήνου του 12 είναι ψηφισμένα, ισχύουν. Δεν χρειάζονται νέα μέτρα για το 12. Χρειάζονται τα μέτρα του 13 και του 14. Για να φτάσουμε στο στόχο μας, πού είμαστε τώρα. Ξεκινήσαμε το 2009 με πρωτογενές έλλειμμα, δηλαδή το έλλειμμα της χρονιάς, όχι το κόστος των τόκων, του χρέους, το έλλειμμα της χρονιάς, 24,5 δις. Το 9, πριν από 2,5 χρόνια. Τώρα το έλλειμμα, το πρωτογενές του 12 είναι 2 δις. Δηλαδή έχουμε κάνει μία πορεία και έχουμε μειώσει το έλλειμμα 22,5 δισεκατομμύρια. Και θέλουμε 2. Ακούστε, θα σας απαντήσω αμέσως. Ακούστε με λίγο, γιατί πρέπει η χώρα να οδηγηθεί κάπου με ασφάλεια και προοπτική. Ναι, αρκεί να ζουν και οι πολίτες. Θα ζουνε, ακούστε. Διότι... Θα ζουν οι πολίτες. Παρακαλώ. Ένα λεπτό, πρόεδρε. Ορίστε. Πείτε. Θέλω να πω το εξής. Παρακαλώ, όχι όλοι μαζί. Παρακαλώ. Ορίστε, ακούστε, παρακαλώ, θέλω να πω το εξής. Παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής στον κύριο Βενιζέλο. Πολλά από αυτά που λέει είναι πολύ ωραιοποιημένα, πολύ μακριά από την πραγματικότητα και πολλά είναι ανακριβή. Λοιπόν, μας λέει, αυτό ναι, για το οποίο ωραία, το εξηγώ το γιατί. Εξηγώ λοιπόν το γιατί. Πρώτον, μας λέει ότι πλησιάζουμε στη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος. Η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική. Με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το Σεπτέμβριο υπήρξε πολύ μεγάλη απόκληση και στις δαπάνες και στα... έκλεισε το Σεπτέμβριο, το οικονομικό. Το Σεπτέμβριο του 2011. Μα έκλεισε, σας λέω. Σας εξηγώ κάτι, δεν μ' ακούτε. Μα το σας ακούω. Ακούστε με λίγο. Μετά από τόσες θυσίες, οι δαπάνες ανέβαιναν και τα έσοδα έπεφταν. Αγαπητέ μπορέσατε να το μειώσετε το έλλειμμα με δαπάνες του ελληνικού λαού επιβάλλοντας ένα χαράτσι. Αυτή είναι η μεγάλη σας επιτυχία. Η μεγάλη σας επιτυχία είναι ότι μετακυλείτε τις αποτυχίες σας στην πλάτη του ελληνικού λαού. Okay. Σας άκουσα. Λοιπόν, συνεχίζω και θα έρθω και στην παρατήρησή σας. Αλλά αφήστε με να πω την ολοκληρωμένη αυτή πρόταση, γιατί, εν πάση περιπτώσει, οι προτάσεις που κάνει το κάθε κόμμα, ο κάθε πολιτικός αρχηγός, θα κρυθούν. Δεν υπάρχει καμία δημοκρατική ανάγκη να επιλεγεί η δική μας πρόταση. Μπορεί να επιλεγεί μια άλλη πρόταση.
Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει εκεί. Δεν θα... Αυτό είναι το δημοκρατικό δικαίωμα του λαού. Ενός συντρόφου σας. Ναι. Λοιπόν, λέω τώρα. Ακούστε. Πρέπει λοιπόν να αποσαφηνίσουμε τα μέτρα του 13 και του 14. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι από το μείον 2 δισεκατομμύρια που είμαστε τώρα, που καταφέραμε να μειώσουμε το έλλειμμα κατά 22,5 δισεκατομμύρια, να πάμε μέχρι το 2014, το τέλος του 2014, σε πλεώνασμα 9 δισεκατομμυρίων. Πρωτογενές πλεώνασμα. Γιατί αυτό μας δίνει πρωτογενές πλεώνασμα 4,5 μονάδες και μόλις φτάσουμε σε ένα ρυθμό ανάπτυξης 2,6%, η χώρα αρχίζει πια να πορεύεται ανωδικά, να είναι βιώσιμη και να βγαίνει ξανά στη θέση που της αξίζει μέσα στην Ευρώπη και διεθνώς. Τώρα, άρα χρειαζόμαστε στη διοίκησή σας και τον πολίτη σας. Το πολίτη, μα πρέπει να όλα αυτά αφορούν τον πολίτη. Τον αφορούν, αλλά ο πολίτης είναι αυτή τη στιγμή με μειωμένη την απολαβή του και με το κόστος ζωής. Ωραία. Να παραμένει πάρα πολύ. Αφήστε υψηλό. Με λοιπόν να πω την ιστορία. Yeah. Αφήστε με. Αφήστε με. Ναι, ακούστε με. Ακούστε με. Ακούστε με. Γιατί να σας πω κάτι. Όλα αυτά, το κάθε προσωπικό παράπονο, το βίωμα, το δράμα, η δυσκολία, πρέπει να συνδεθεί. Όχι, αυτό που είπα δεν είναι μία... προσωπικό, είναι το γενικό. Το γενικό. Το γενικό. Είναι ότι πρέπει κάποιος να πάρει. Και οι τιμές στην αγορά παραμένουν ψηλά, πρόεδρε. Ωραία, θα απαντήσω και για τις τιμές. Αλλά λέω ότι πρέπει κάποιος να πάρει τις προσωπικές ιστορίες, τα βιώματα, να τα μετατρέψει σε ένα πρόγραμμα, κάπου να πορευτεί η χώρα. Αλλιώς δεν θα ξέρουμε τι κάνουμε. Πες μου κάτι, κύριε Πρόεδρε, να κάνω Να απαντήσω στον άλλο φίλο για το... Στα γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Πάτε ένα ταξίδι, μια κρουαζιέρα με ένα καπετάνιο που έχει φρακάρει το πλοίο 4 φορές. Έχετε εμπιστοσύνη? Όχι. Άρα λοιπόν, μπέστε στα λαγούνια και φύγετε. Όχι. Εδώ όχι. Και 2 χρόνια όλη η πολιτική που έχετε κυβερνήσει πρέπει να φύγετε. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον καπετάνιο που έχει ρίξει... Καπετάνιο σας θέση. Το που έχει ρίξει μισό λεπτό. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο καπετάνιο που έχει ρίξει. Ποιος το έχει ρίξει στην Ελλάδα? Ακούστε με να σας πω. Απευθύνεστε σε μένα. Εγώ λοιπόν. Όχι σε μένα. Σε μένα. Ακούστε με. Εγώ ξέρω ότι βγήκα. Όχι, δεν έχει σημασία. Φιλικά μιλάμε. Πολιτικά μιλάμε. Ωραία. Όλοι έχετε πάει τη σκητάλη. Πολιτικά. Εγώ απαντώ λοιπόν. Είχα επιχείρηση. Ναι, αλλά. Και επειδή έκανα λάθος, ναι. Έχασα. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Τα πλήρωσα εγώ. Ναι. Θα μπορούσε και να μην τα έχετε πληρώσει. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί αν κάποιος πτωχεύσει, δεν πληρώνει. Θα πήγαινα φυλακή. Κάνετε λάθος. Όχι, κάνετε λάθος, κύριε. Κάνετε λάθος, κύριε Πρόεδρε. Πτωχευμένοι πάνε και φυλακή. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερον, ναι. Εσείς και όλοι του δημοσίου δεν φέρετε καμία ευθύνη. Ναι. Και όλοι οι αποτυχημένοι που μπαίνουν στις 10. Ναι. Και παίρνουν τους μεγάλους μισθούς, στο τέλος φεύγουν και αφήνουν τα χρέη δεκαπλάσια. Λοιπόν αφήστε να μιλήσουμε λίγο, αφήστε να μιλήσουμε λίγο πιο προσωπικά. Εγώ ξέρω ότι... Παρακαλώ, τώρα να τον αφήσουμε να μιλήσω εγώ προσωπικά. Παρακαλώ. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά. Λοιπόν, ακούστε, γιατί εδώ ο καθένας παίζει ένα θεσμικό ρόλο, αλλά είναι και ένα άτομο, έτσι. Α, ακούστε. Καλό είναι να καταλάβετε. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά. Καταλαβαίνω. Δεν έχετε χειροκροτητές γύρω σας. Μα προφανώς. Όχι, γιατί και αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η ουσία της συζήτησης. Μιας αυλής. Μιας αυλής. Δεν είναι. Έχω πλήρη επίγνωση. Δεν ξέρω αν έχετε πλήρη επίγνωση. Πάντως προχθές που έβλεπα εγώ τον κύριο Σαμαρά, δεν λέω για σας, γιατί εσείς, εγώ σας βάζω όλους μαζί. Δυστυχώς, έτσι. Okay. Λοιπόν, πήγε στο εργαλείο και τον χειροκροτούσαν. Εντάξει. Και βρίζαν απ' έξω. Ακούστε. Ωραία, 5 άτομα, τώρα καταλαβαίνετε τον κόσμο. Ακούστε με. Τώρα καταλαβαίνετε τον κόσμο. Τον καταλαβαίνω πολύ καλά. Δεν τον καταλαβαίνετε τον κόσμο. 40 χρόνια κυβερνάτε. Βέβαια, 40 χρόνια κυβερνάτε. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Εγώ δεν κυβερνώ πάντως από 14 χρονών. Κύριε Πρόεδρε. Είστε στο σύστημα. Πώς να το πω. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε. Εντάξει, ναι, το κατάλαβα. Εννοούσα για όλους το σας. Το κατάλαβα και το εκτιμώ. Το κατάλαβα. Να ακούσουμε όμως μια απάντηση. Αφήστε με, δεν το παίρνω προσωπικά. Να ακούσουμε μια απάντηση. Ακούστε με κι εσείς όμως.
Τώρα που σας βρήκα, θέλετε να ακούσετε και τη δική μου εξομολόγηση. Εμείς τώρα που σας βρήκα. Αφήστε με. Μπράβο, δύσκολο να πω. Εμείς εσάς. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Ξέρετε τι ωραία, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι... Καλά, εντάξει. Να σας πω σήμερα, είναι Μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη γίνεται το μεγάλο ευχέλαιο. Ακούστε. Λοιπόν, ακούστε, όμως τώρα γίνεται, να γίνεται το μεγάλο ευχέλαιο, το μεγάλο ευχέλαιο συγχωρεί τους πάντες. Αρκεί να πάρουν λίγο λαδάκι στο μέτωπο. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ μπήκα τον Ιούνιο του 2011 σε ένα ναυαγοσωστικό να πάω να σώσω μια κατάσταση. Και ανέλαβα μια ευθύνη ξέροντας πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη αυτή. Θα μπορούσα να έχω καθίσει στην άκρη. Θα μπορούσα να έχω μείνει στο Υπουργείο Αμήνης και να μην έχω εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Ή θα μπορούσα να έχω πάει σπίτι. Βεβαίως. Ακούστε λίγο τώρα την προσέγγιση μου και την πρότασή μου. Και απορρίψτε την μετά. Πετάξτε. Αλλά ακούστε. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν για να βγει η χώρα σε αυτά τα δύο στοιχεία, να έχει πρωτογενές πλεώνασμα 4,5% και ρυθμό ανάπτυξη, να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της μιζέριας. Αγαπητέ μου φίλε, άκουμε λίγο σε παρακαλώ. Δεν είναι οικονομοτεχνικά, γιατί αυτό αφορά το εισόδημα, το δράμα, τον ανάπηρο, τον φτωχό, τη μοναχική. Μα ναι, αλλά εγώ πρέπει να καταλαβαίνω για να μπορέσω να του πω κάτι. Τον ανάπηρο τον καταλαβαίνω, είναι εύκολο να καταλάβεις ένα βίωμα, ένα δράμα. Ένα δράμα. Το δύσκολο είναι να του πεις μια πρόταση. Θέλει λύση. Όχι από εσάς. Μα δεν θέλει, να σας πω κάτι, δεν θέλει παρηγοριά. Μπορεί να πάει ένας... Μα ακούστε με, μπορεί να πάει οποιοσδήποτε να του πει ένα καλό λόγο. Είναι εύκολο να δεις ένα καλό λόγο. Πρέπει να πούμε μια πολιτική πρόταση. Όταν θέλετε να κλείσετε τα ειδικά σχολεία. Ποιος θέλει να κλείσει τα ειδικά σχολεία. Φημολογείτε πάρα πολύ. Μα είναι δυνατόν να μου λέτε φημολογείτε. Έχω παιδί με ειδικές ανάγκες, δουλεύω σε σχολείο. Μα να σας πω κάτι. Η σύζυγός μου, ναι, είναι αφιερωμένη στην υπόθεση που λέγεται ανάπηρο παιδί. Μπράβο. Είναι πρόεδρος. Όχι, δεν έχω ανάπηρο παιδί. Μπράβο. Είναι αφιερωμένη στην υπόθεση. Πρόεδρος που είναι, κύριε Βενιζέλο. Είναι στην ΕΛΕΠΑΠ που ασχολείται από το πρωί. Σας μιλάω ειλικρινά, δουλεύω στο σχολείο. Φιλοξενεί στο κτίριο δουλεύω. Η ΕΛΕΠΑ φιλοξενεί Σαλονίκη 4 ειδικά σχολεία. Λοιπόν, φιλοξενεί και στην σχολεία. Αθήνα και δυστυχώς για σας τυχαίνει να δουλεύω στην ΕΛΕΠΑΠ, στο δημόσιο σχολείο, αναπληρώτρια 4 χρόνια. Τα παιδιά αλλάζουν βοηθούς και δασκάλους κάθε χρόνο, πράγμα που εσείς γραμματείς στο σχολείο, στο γραφείο σας, δεν αλλάζετε. Πάντως, σας μιλάω ειλικρινά, τα παιδιά εμπιστεύονται τι κάποια άτομα. Ειδικό σχολείο. Τα ειδικά σχολεία φημολογείται ότι θέλουν να κλείσουν. Να σας πω κάτι. Ήδη ξεκινά τα διαπολιτισμικά. Απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο. Τα διαπολιτισμικά φέτος κλείνουν. Τελευταία που χρονιά. Που εδώ και πάντως 32 που χρόνια κυρία, από τότε που, ένα από τότε που θέμα έχω με το φτιάξει οικογένεια, ασχολούμαστε συστηματικά με τα παιδιά αυτά. Εντάξει, με την υπόθεση αυτή. Αφήστε να σας πω λίγο για την ιστορία του Ιουνίου. Να ξέρετε τι γίνεται, τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να βρούμε 11 δισεκατομμύρια. Μέχρι το 2000... Βρε, αφήστε με να σας πω. Αφήστε με λίγο. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Γιατί όταν έχεις απέναντί σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώματα, δυσκολίες και θέλουν να πούν τη δυσκολία τους, τι να πει ο πολιτικός. Είναι εξορισμού σε μειονεκτική θέση. Ακούστε με λοιπόν. Ήρθατε όμως να συζητήσετε μαζί μου. Έτσι δεν είναι. Το πρόγραμμά σας να συζητήσουμε. Να συζητήσετε. Να τον ακούσουμε, την άποψη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είναι. Αλλιώς δεν είχατε κανένα λόγο να φάτε τις ώρες εδώ. Θα με συγχωρήσετε τώρα λοιπόν, για μισό λεπτό. Θέλω να παρακαλέσω η εκπομπή αυτή να έχει συνέχεια. Ναι. Προσέξτε το αυτό που σας λέω. Ακούστε. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Θέλω να έρθει ο επόμενος πολιτικός εδώ να απαντήσει. Ναι, παρακαλώ. Δεν ξέρω πόσοι έχουν την άνεση και το θάρρος. Και νιώθουν ότι έχουν κάτι να πούν. Γιατί εγώ νιώθω ότι έχω κάτι να πω. Και ας απορριφθεί. Έτσι, ακούστε με λίγο. Πρέπει να βρούμε αυτά τα 11 δισεκατομμύρια για να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο. Τα 11 δισεκατομμύρια μπορούν να βρεθούν από έσοδα, από δαπάνες. Ούτως ή άλλως και τα 22,5 που βρήκαμε ως τώρα, τα βρήκαμε από έσοδα και από δαπάνες. Τώρα η συμφωνία είναι
και αυτό θέλουν και οι εταίροι μας, να τα βρούμε κυρίως από τη μείωση των δαπανών και όχι από νέα φορολογικά έσοδα. Μείωση των δαπανών είναι βεβαίως προσανατολισμένη σε ορισμένα μεγάλα κονδύλια, τα οποία περιλαμβάνουν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου. Άρα δεν μπορείς να βρεις τα 11 δισεκατομμύρια μόνο από τις δαπάνες και είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις σε 2 χρόνια. Είπα λοιπόν εγώ τα εξής πράγματα χθες στη Βουλή. Αν τα προσέξατε, δεν ξέρω ποιος τα άκουσε, ποιος τα απόσυξε. Πρώτο, για να φτιάξουμε ένα φιλικό περιβάλλον για τους Έλληνες τον Ιούνιο. Να μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση με τρόπο αναπτυξιακό, φιλικό και δίκαιο. Πρέπει να ζητήσουμε η προσαρμογή να γίνει σε 3 χρόνια. Μέχρι τέλος 15, όχι μέχρι τέλος 14. Αυτό το ακούνε. Μάλιστα, παραδόξως, το δούνου του που είναι πολύ σκληρό, το θέλει αυτό. Και είπε ότι τα 8,2 δισεκατομμύρια από αυτά που δίνει, τα 28, θέλει να τα δώσει για το 15, όχι μέχρι το 14. Πρέπει να απλώσουμε την προσαρμογή σε 3 χρόνια. Δεύτερο, πρέπει να κερδίσουμε ορισμένα πράγματα μέσα από τους μηχανισμούς που έχουμε. Δηλαδή, πρέπει να μειώσουμε τα λεφτά που χρειάζονται οι τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση. Κάνουμε κινήσεις τώρα, ώστε να κερδίσουμε από εκεί κάποιους πόρους. Αυτό κατεβάζει το χρέος. Το φέρνει πιο κάτω από το 116, το φέρνει πιο κοντά στο 100, όπως είπα προηγουμένως. Επίσης, το PSI το πήγαμε καλύτερα. Το πήγαμε στο 100% και από εκεί κερδίζουμε κάποια λεφτά. Το κρισιμότερο είναι ότι πρέπει να μπει το αναπτυξιακό πακέτο μέσα. Τώρα, άμεσα. Μαζί με τις ιδιωτικοποιήσεις, ξένες επενδύσεις, να πέσουν οι πόροι του ΕΣΠΑ, γιατί κάθονται ακόμη πολλοί πόροι του ΕΣΠΑ, να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία η αλήθεια είναι ότι μας πιέζει και μας βασανίζει πάρα πολύ, γιατί με γραφειοκρατική αντίληψη παρεμποδίζει την εξέλιξη πολλών προγραμμάτων και πολλών επενδυτικών σχεδίων, να μπορέσουμε να κατεβάσουμε την ύφεση. Ενώ όλοι περιμένουν η ύφεση να είναι μεγαλύτερη από την προγραμματισμένη, πρέπει να είναι μικρότερη από την προγραμματισμένη. Πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε αυτές τις συνθήκες και ταυτόχρονα να πούμε ότι οριζόντιες περικοπές, χαμηλοί μισθοί, χαμηλές συντάξεις, προνοιακά επιδόματα δεν μπορούν να φυγούν με τίποτα και αντιθέτως έχουμε πει ότι εάν μπορέσουμε να πιάσουμε από τη φοροδιαφυγή, γιατί έχουμε κάνει μια προσπάθεια μεγάλη, διασταυρώσεις, άρση του τραπεζικού απορρίτου, συλλήψεις, ξέρω εγώ, ένα σωρό πράγματα, εάν μπορέσουμε λίγο να αυξήσουμε το αποτέλεσμα, αυτό μας επιτρέπει να ενισχύσουμε το λογαριασμό αντιρρόπησης, δηλαδή σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, να μην αφήσουμε κανέναν να είναι εγκαταλελειμμένος και αβοήθητος. Όχι έτσι, έχετε μιλήσει. Όχι έτσι. Όχι, σεβασμό στους άλλους που δεν μίλησαν. Παρακαλώ. Να πω μια φράση μόνο για τις τράπεζες για να το κλείσω. Οι τράπεζες λοιπόν. Οι τράπεζες, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανήκει κατά συντριπτική πλειοψηφία στο κράτος. Δηλαδή το κράτος θα έχει κάπου μεταξύ 70 και 90%. Δεν θα ασκεί την καθημερινή διοίκηση εάν οι ιδιώτες έρθουν και βάλουν λεφτά, τα οποία είναι αρκετά λεφτά. Αλλά θα είναι η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης, θα έχει επίτροπο, θα έχει απόλυτο βέτο και στόχος του κράτους είναι να πέσει το χρήμα στην αγορά, να αλλάξουν τα επίπεδα ρευστότητας, να βοηθηθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και πέρασε και η ρύθμιση του Γιώργου του Κουτρουμάνη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά χθες το βράδυ. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διευκολύνουμε και τις μικρές εταιρείες, τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χρέη μέχρι 25.000. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν, οι τράπεζες υπό τον έλεγχο του κράτους και όχι απλώς οι τράπεζες της Ελλάδος, παρένθεση, στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, παραδόξως, οι τράπεζες, οι κεντρικές είναι ανώνυμες εταιρείες. Στις άλλες χώρες δεν είναι ανώνυμες εταιρείες. Όμως, το Δημός είναι ανώνυμη εταιρεία, δυστυχώς. Δυστυχώς, από το παρελθόν. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί σε κάποια άλλη κρίση, το 1929, δεν εμπιστευόντουσαν το κράτος και θέλαν να έχουν και άλλους μετόχους μέσα. Ακούστε να σας πω. Αλλά έχει τον απόλυτο έλεγχο το Δημόσιο μέσω
των νομικών προσώπων και των ασφαλιστικών ταμείων. Όταν δε η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως αρχή, ως νομισματική αρχή, ναι, δεν είναι τράπεζα, είναι αρχή. Είναι μάλιστα διοίκηση. Πρόεδρε, έτσι, πάμε σε άλλα ερωτήματα. Κύριε, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας πω κάτι. Πώς είστε αξιόπιστος όταν πέρσι είχατε πει ότι δεν θα βάλετε στη ΔΕΗ το χαράτσι και μετά από δύο μήνες το βάλατε. Αυτό δείχνει αναξιοπιστία. Η ανάγκη. Δεν υπάρχει ανάγκη. Τι ανάγκη. Είσαστε κατηγορηματικός την πρώτη φορά σε αυτό. Δεν θα βάλω με, δηλαδή κατηγορηματικότατος. Όχι, να σας πω τι είχα πει. Οπότε, μισό λεφτάκι, μετά το, να το πείτε αυτό. Οπότε, όχι, μετά θα απαντήσετε. Σας πω το άλλο, το απλό. Και μην κοιτάξετε εμένα, κοιτάξτε στην κάμερα. Εάν ήταν ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα ανεχόταν κανένα ράχεπα να κάνει τον πρωθυπουργό στη χώρα και, στα, και σε όλα τα υπουργεία μέσα να υπάρχουν ελεκτές στην Ελλάδα. Yeah. Μόνο αυτό. Εγώ, όχι σε μένα, στον κόσμο απαντήστε. Μάλλον δεν με άνοιξε το μήνυμα ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω το εξής. Εγώ, ξέρετε, είχα αρνηθεί να συναντήσω την Τρόικα ως υπουργός Αμήνης. Όχι σε μένα. Και είχα πει ότι δεν συναντιέμαι με υπαλλήλους. Έτσι. Από την στιγμή που ανέλαβα το Υπουργείο Οικονομικών, έπρεπε να βάλω να βάλω στην 30 ευρώ για να κάνω πάσχα. 30 ευρώ. Με ένα εργοπαιδί, με ένα νίκη. Με νίκιο, με όλα. Πού να μας πάμε. Μα πού να πάμε αλλού. Πού να πάει. Μα σε αυτό το, σε αυτό το είδος. Και αν δηλαδή, σε αν σας την κατάσταση. Αν σας πείτε 60% και πάνω και δεν ψηφίσουν, 5% θα πάρετε. Λοιπόν, από αυτούς περιμένετε να πάρετε κάτι. Ακούστε, σέβομαι απολύτως την κατάσταση. Ο άλλος είναι χειρότερος. Δεν το συζητάω. Εντάξει. Όχι, μην το πείτε προσωπικά. Ακούστε με. Δεν μπορώ να σα πω κάτι. Άγα, ξέρεις και αυτό δε, και δύο χρόνια δεν ήταν δε, και να, και μισό είναι. Αγαπητέ φίλε, δεν θέλω να σα καλοπιάσω τώρα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία. Τι να πει σε έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει: έχω 30 ευρώ να περάσει το Πάσχα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αγωνίζομαι να πω μια πρόταση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και τον τόπο. Η πρόταση αυτή, να σας πω κάτι. Εγώ δεν αγωνίζομαι επειδή δεν έχω τι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ. Καταλάβατε. Αν είναι αυτό. Παρακαλώ, να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Ακούστε με. Επειδή είπατε ότι. Παρακαλώ. Επειδή είπατε ότι ο σκοπός του κράτους είναι να προστατεύει τον αδύναμο, θα σας φέρω δύο σύντομα παραδείγματα. Στις ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα μαζί με τον Βόρεν Μπάφετ, τον δισεκατομμυριούχο, προωθούν προφανώς μετά την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα, εάν γίνει, το φόρο Μπάφετ, όπου οι δισεκατομμυριούχοι θα φορολογούνται πολύ περισσότερο. Δεν θα φορολογούν δηλαδή αδύναμοι. Αντίστοιχα, στη Γαλλία, ο Φρανσουά Ολάντ, στο προεκλογικό του μανιφέστο, λέει ότι όσοι έχουν εισόδημα άνω του 1 εκατομμυρίου το χρόνο, θα πληρώνουν φόρο 75%. Δεν ξέρω αν είναι ρομαντική, στην Ελλάδα, αλλά δείχνουν μια πρόθεση στο να προστατεύσουν τον αδύναμο. Ξέρετε πώς δηλώνουν στην Ελλάδα εισόδημα άνω του 1 εκατομμυρίου. 25 άνθρωποι. Ναι, αλλά εμείς είμαστε στην κατεύθυνση. Ξέρετε πόσοι δηλώνουν εισόδημα. Μισό λεπτό. Ξέρετε πόσοι δηλώνουν. Ακούστε. Ξέρετε πόσοι δηλώνουν εισόδημα άνω των 100.000. 25.000 άτομα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα παραοικονομίας, φοροαπόκρυψης και φοροδιαφυγής. Τεράστιο! Εάν καταφέρουμε. Ακούστε λίγο να πω την άποψή μου. Εάν καταφέρουμε να αυξήσουμε κατά 30% την ύλη, τη φορολογική, να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία, λύσαμε το πρόβλημα των δημοσίων εισόδων. Να ακούσουμε και από εδώ μερικούς από τους φίλους. Και ξέρετε ποιο είναι το βασικό μέσο. Το βασικό μέσο είναι αυτό που ήδη έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζεται. Η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Η άρση του τραπεζικού απορρίτου που έγινε τον Ιούλιο του 2011, όταν ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Έτσι βρεθήκαν οι γιατροί του ΕΣΥ που είχαν πάρει. Μπήκε. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, την οποία δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, την απαντήσω με δικαιοσύνη. Παρακαλώ. Ναι. Μην ρωτάτε χωρίς μικρόφωνο, αλλά δεν ακούγεσαι. Αλλά να σας πω κάτι. Είχατε δει ποτέ τα ονόματα των οφειλετών στο. Μα Πρόεδρε. Κάτι έγινε. Πρόεδρε. Είχατε δει ποτέ συλλήψεις. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Είμαστε όλοι αθώοι. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι έχουμε ένα βουνό ευθύνης.
ο πολίτης έχει έναν κόκο άμμου ευθύνης. Έναν κόκο άμμου. Μήπως βλέπουμε δίπλα μας... Μισό λεπτό. Μήπως βλέπουμε δίπλα μας να εξελίσσει τη φοροδιαφυγή και η παραοικονομία. Μήπως βλέπουμε δίπλα μας να μην εκδίδονται αποδείξεις. Μήπως βλέπουμε δίπλα μας στο χώρο των επιχειρήσεων, των εμπορικών, της εστίασης, του τουρισμού, να υπάρχει παραοικονομία, να υπάρχει παράνομη εργασία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί δεν διαμαρτυρόμαστε για τις καταστάσεις αυτές. Αν μου επιτρέπεις. Όχι, δεν έχετε να κάνετε μόνο με τους πολιτικούς. Αφήστε τους πολιτικούς. Κύριε Πρόεδρε. Πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας, αφού απορρίπτετε τους παρακαλώ, πολιτικούς. Παρακαλώ, μη φωνάζετε χωρίς μικρόφωνο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν είναι σωστό. Παρακαλώ. Δεν είναι σωστό. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ ησυχία. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, γιατί αυτό οδηγεί την κοινωνία. Οδηγεί την κοινωνία στον εκφασισμό. Μπράβο. Οδηγεί στη Χρυσή Αυγή. Μια χαρά τα έτσι. Λοιπόν. Μια χαρά τα τώρα, να έχω ορισμένα υπόλοιπα εδώ. Ναι. Πρέπει να απαντήσω. Ένα ερώτημα από τον φίλο εκεί. Παρακαλώ. Χρωστάω την απάντηση την άλλη, μισό λεπτό. Πρέπει να την δώσω. Χρωστάτε και την απάντηση για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτή εννοώ. Είναι πολύ επίκαιρο σήμερα, λοιπόν. Και πρέπει να σας πω και μια εικόνα που προσωπικά τουλάχιστον με ενόχλησε πάρα πολύ. Ναι. Είδα τον κύριο Τσοχατζόπουλο να συλλαμβάνεται με μία μέθοδο που θα ευχόμουν να ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αλλά ισχύει μόνο για εκείνον. Χωρίς χειροπέδες, χωρίς να τον αγγίξει κανείς, κάνοντας δηλώσεις, εγώ σχολίασα το πρωί στο Twitter ότι ο Λάκης Γαβαλάς πήγε με χειροπέδες. Έβαλε ένα μαντίλι για να γλιτώσει το διασυρμό. Ναι, λοιπόν. Ο Άκης πήγε χωρίς χειροπέδες. Ναι, λοιπόν, χαλαρός και κάνοντας δηλώσεις. Ακούστε. Λοιπόν, υπάρχει. Ακούστε να σας πω λιγάκι. Εγώ είπα σήμερα μιλώντας. Εγώ είπα μιλώντας στο. Μιλάτε όλοι και δεν ακούγεται τίποτα. Είπα μιλώντας στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ που κάναμε την ανακήρυξη των υποψηφίων, ότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε ορισμένα επίμονα ερωτήματα του κόσμου. Λοιπόν, βουλευτική ασυλία. Παρετούν τη βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τη βουλευτική ασυλία. Η βουλευτική ασυλία δεν είναι προνόμιο, είναι μια θεσμική εγγύηση μόνο για τη γνώμη και το λόγο που διατυπώνει ο βουλευτής στη Βουλή. Μόνο για καθαρά πολιτικές δραστηριότητες. Ευθύνη υπουργών. Υπάρχει η φήμη ότι αυτό κάναμε εμείς το 2001 και το έκανα εγώ κτλ. Δεν είναι έτσι. Η διάταξη για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών είναι η ίδια στο ελληνικό σύνταγμα από το 1822. Την κάναμε πιο σκληρή το 2001. Τι νόμιζε ο κόσμος ως τώρα? Ότι ο νόμος αυτός και το σύνταγμα προστατεύει τον υπουργό ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, αν τα πιάσει, εάν δωροδοκηθεί, εάν ξεπλύνει μαύρο χρήμα. Δεν είναι έτσι. Αυτό αποδείχθηκε σήμερα. Σήμερα αποδείχθηκε. Όχι. Αυτό έχει ξεκινήσει. Ο κύριος Χατζηνικολάου είναι δημοσιογράφος και έχει την υποχρέωση. Δεν ακούγεται. Πόσες φορές πρέπει να εξηγήσω ότι χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεται. Λοιπόν, παρακαλώ. Ακούστε λίγο. Λοιπόν, τι προκύπτει? Ότι δεν μπορεί να καλύπτεται ο υπουργός για καμία παράνομη ενέργεια. Τι προστατεύει μόνον, τι πρέπει να προστατεύεται? Το δικαίωμά του να παίρνει αποφάσεις και να μην όποιος θίγεται από μια απόφαση να του κάνει αμέσως μήνυση γιατί διαφωνεί με την απόφαση. Γιατί έτσι κανείς δεν θα γίνει ποτέ υπουργός, δεν θα βάλει ποτέ καμία υπογραφή. Αλλά οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, πλουτισμός κυρίως, γιατί αυτό είναι το θέμα, έτσι, το θέμα είναι αυτό, δεν προστατεύεται, δηλαδή θα ήταν και παράνομη και αντισυνταγματική. Και αυτό πρέπει να το πούμε καθαρά. Ούτε ειδικές παραγραφές, ούτε ειδικά αδικήματα υπουργικά, τίποτα απολύτως. Προστατεύεται καθαρά η πολιτική δραστηριότητα. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τις ανεξάρτητες αρχές. Δηλαδή, εάν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πάρει μια απόφαση και πει: εγώ βάζω ένα πρόστιμο, για να πάρω το παράδειγμα, δεν μπορεί να του πει ότι σου κάνω μήνυση επειδή διαφωνώ με την απόφασή σου αυτή. Αν όμως κάποιο μέλος δωροδοκηθεί, βεβαίως θα πας να το συλλάβεις αμέσως. Δεν τον προστατεύει τίποτα. Έτσι, για να είμαστε καθαροί στις σχέσεις μας. Αυτό είναι απόλυτο. Τώρα,
λέει ο αγαπητός φίλος που πήρε τον λόγο και είπε: εγώ είμαι κουκουέ, παιδιά. Εγώ θέλω να ψηφίσω το κουκουέ. Φύγαμε από τον νόμο περί ευθύνης. Μη φύγετε. Μη φύγετε. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι παραδέχθηκαν δημόσια ότι πήραν χρήματα από τις Siemens. Υπάρχουν μια σειρά πολιτικών που τιμωρηθούν. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι ο κύριος Μαντέλης, είναι ο κύριος Τσουκάτος, ο οποίος είπε ότι ήρθαν και χρήματα στο ταμείο του Πασόκ και δεν εκλήθη καν ο τότε πρόεδρος του Πασόκ να ερωτηθεί. Να ερωτηθεί τυπικώς. Αν πήρε τα χρήματα, πού πήγαν τα χρήματα. Μισό λεπτό. Εδώ η υπόθεση και θέλω να σας πω, επειδή πριν διέκοψα τον φίλο, ο οποίος φώναζε ότι αν η Real News τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν είχε ανακοινήσει με τέτοια ένταση το θέμα του Χατζόπουλου, δεν θα είχε γίνει τίποτα πιθανό. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά πολύ καλά εγώ κάνατε. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλά κάνατε. Να μην είχε... Θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν έκανα πολύ καλά, αλλά έχω 2 αγωγές του 1 εκατομμυρίου στην πλάτη και πέρασα 1,5 χρόνο μαύρο με πάρα πολλά ηγετικά στελέχη του πολιτικού συστήματος, όχι μόνο από το χώρο του Πασόκ, προσέξτε τι λέω, να με πιέζουν με όλους τους τρόπους να σταματήσουν. Διότι προφανώς εμπλέκονται και άλλοι στην ιστορία, πέραν του κυρίου Τσοχαντζόπουλου. Ενδώσατε. Το ερώτημά μου είναι, όχι, αλλά έχει ενδώσει το πολιτικό σύστημα. Και υπάρχει η αίσθηση ότι η ιστορία Τσοχαντζόπουλου είναι στάχτη στα μάτια των πολιτών εν όψη των εκλογών. Αν σας πω κάτι, εάν σας πίεσε κάποιος, να πείτε τα ονόματα. Να τους καταγγείλετε. Μη χαριστείτε σε κανένα. Αν μπορέσω να αποδείξω, θα καταγγείλω. Αλλά δεν μπορώ να αποδείξω. Έχετε, πώς να μαγνητοφωνώ τηλεφωνήματα, δεν, ξέρω, δεν πάντως, είναι εύκολο. Να σας πω κάτι. Πρέπει να τους εκθέσετε. Εάν Πρόεδρε, η ερώτηση είναι σαφής. Ναι. Εσείς στο Πασόκ είστε ικανοποιημένοι από τη λύση που δόθηκε στο θέμα της Siemens? Εγώ θεωρώ ότι είναι μείζον σκάνδαλο τη λύση που δόθηκε. Αυτό το συμβιβασμό που έγινε. Μην γίνει καμία παρεξήγηση. Όχι, όχι, μην γίνει. Ο οποίος οδήγησε ουσιαστικά να ξεχάσουμε το θέμα. Όχι, καμία, μην γίνει αυτή η παρεξήγηση. Να ακούς. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ο συμβιβασμός αφορά την ηθική βλάβη του δημοσίου σε επίπεδο αστικό και διοικητικό. Δεν αφορά τις ποινικές ευθύνες και το δικαίωμα του δημοσίου να παραστεί ως πολιτική αγωγή. Τότε γιατί κυκλοφορούν όλοι αυτοί οι Δεν ξέρω. Γιατί δεν έχει κινηθεί το δημόσιο να ζητήσει αστικές αποζημιώσεις από όλους αυτούς? Έχει κινηθεί. Όχι κατά πρόβλημα. Οι εντολές στο νομικό συμβούλιο του κράτους είναι σαφέστατες. Υπάρχει ειδικό γραφείο του νομικού συμβουλίου που ασχολείται με τη Siemens και ειδικό γραφείο που ασχολείται με το Βατοπέδι. Ο Μαντέλης δεν κάνει βόλτες έξω ελεύθερος. Αυτό, ναι, αλλά αυτό είναι ερώτηση για τη δικαιοσύνη, όχι για μένα. Έτσι, μισό λεπτό. Όταν βλέπετε, μισό λεπτό, βλέπετε τι κάνει η γερμανική δικαιοσύνη, καταρχάς για να πάρουμε, βλέπετε τι ποινές βάζει. Βάζει 1 μήνα πρόστιμο 100.000 μάρκα για την υπόθεση αυτή. Τι σημαίνει? Καταλάβατε, τι γίνεται? Αυτό σημαίνει, για να δείτε ότι έχει ενθαρρυνθεί αυτή η συμπεριφορά, όχι βέβαια, μα όταν έρχονται οι Γερμανοί σε μένα, εγώ ξέρετε πώς ξεκινάω. Προχθές είχε έρθει ο κύριος Φούχτελ. Του λέω, χαίρομαι πολύ. Είναι ο υφυπουργός εργασίας που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ωραίο όνομα. Λοιπόν, μη σχολιάζουμε το όνομα τώρα, δεν είναι σωστό. Λοιπόν. Λοιπόν, και του λέω, με συγχωρείτε, ξέρετε την ιστορία που έχουμε με τις γερμανικές εταιρείες? Δυστυχώς είχαμε σειρά σκανδάλων με γερμανικές εταιρείες. Και αποζημιώσεις. Και πρέπει να βάλουμε τις σχέσεις μας σε μία σωστή βάση. Τώρα να σας πω για τη συμφωνία. Τι λένε οι πολίτες. Ακούστε για τη συμφωνία για τη Siemens. Ότι μπορεί ένα τμήμα του πολιτικού συστήματος να εκβιάζεται με την υπόθεση της Siemens. Λένε δηλαδή ότι μπορεί από τη στιγμή που χρηματοδοτήθηκαν πρόσωπα και κόμματα. Δεν το βλέπω. Να σας πω κάτι. Μπορεί ένα τμήμα του πολιτικού συστήματος. Να σας πω το εξής. Εγώ έχω καταλάβει από την ιστορία της Siemens ότι τα στελέχη της Siemens έπαιρναν τα λεφτά, έλεγαν ότι τα δίνουν δεξιά-αριστερά, δίναν ίσως ένα μικρό μέρος. Αλλά τα πιο πολλά τα κρατάγαν αυτοί. Έτσι. Αυτό δεν τους απαλλάσσει. Όχι. Δεν έχει μισό έγκυος. Δεν τους απαλλάσσει. Ακούστε όμως να σας πω το εξής. Το ελληνικό δημόσιο με τη συμφωνία αυτή παίρνει 170 εκατομμύρια ηθική βλάβη αποζημίωση και η Siemens, η νέα Siemens, η νέα διοίκηση που την ελέγχουν οι Αμερικάνοι. Μας κάνει σεμινάρια διαφάνειας. Όχι. Η νέα Siemens θα κάνει 160 εκατομμύρια επένδυση. Μάλιστα. Και να σας πω και κάτι. Είναι η μόνη σίγουρη επένδυση που θα γίνει στους επόμενους μήνες. Μέσα στο 12
η μόνη σίγουρη ξένη επένδυση είναι αυτή. Θέλω τώρα, πριν δώσω τώρα, μιλάμε όμως, προσέξτε, μιλάμε για μια άλλη Siemens, έτσι. Πρόεδρε, για θέλω μια διοίκηση πριν που δώσω, έχει τοποθετήσει το γερμανικό κράτος, δώσω, γιατί η Siemens, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ταυτισμένο με το κράτος. Πριν δώσω στον συμπολίτη μας το λόγο να κάνει ερώτηση, δύο προσωπικές πολιτικές σας συνέπειες θέλω να έχω απάντηση. Να, αυτό δεν μου άρεσε ως πρόλογος. Είμαι βέβαιος. Η μία αφορά το δημοψήφισμα του Γιώργου Παπανδρέου που οδήγησε τελικά, αυτή είναι η γνώμη μου, και στην πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου. Εκεί εμφανίστηκες στην πρώτη σου τοποθέτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα να στηρίζεις την απόφαση για το δημοψήφισμα. Στη συνέχεια, μετά από μερικές ώρες, διαφοροποιήθηκες. Και θέλω να ρωτήσω τι μεσολάβησε εκεί. Γιατί στην αρχή βγήκες στην κοινοβουλευτική ομάδα και είπες «στηρίζω το δημοψήφισμα» και στη συνέχεια τραβήχθηκες. Λένε... Είναι πολύ απλό. Είναι φοβερά απλό. Εγώ ήμουνα υπέρ του να ψηφιστεί το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο μνημόνιο. Από 180. Με πλειοψηφία 180. Έπρεπε όλοι να τεθούν πρώτον ευθυνών τους και να έχουμε και μεγάλη συσπήρωση και συνευθύνη. Αυτό δεν έγινε δεκτό. Στη συνέχεια, όταν κάναμε τη διαπραγμάτευση του Οκτωβρίου, η οποία σας θυμίζω ότι τελείωσε στις 27 Οκτωβρίου, που πήραμε την απόφαση για το νέο πρόγραμμα και το PSI, στις 25 Οκτωβρίου από τις Βρυξέλλες είπα το νέο πρόγραμμα με 180. Και είχαμε συνοηθεί με τον Γιώργο Παπανδρέου να ζητήσουμε και ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν ήμουν ενήμερος για την πρόταση για το δημοψήφισμα, δεν το ήξερα, κατελήφθην εξ απρόπτου. Μόλις το άκουσα, ήθελα να τοποθετήσω το δημοψήφισμα μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών. Να υπογραφεί η συμφωνία, να πάρουμε το δάνειο, να γίνει το PSI και εάν πάρουμε τα 3/5, περίσσευε και το δημοψήφισμα. Πήγαμε στις Κάνες, περάσαμε πολύ δύσκολα. Ήταν μια υπόθεση η οποία νομίζω ότι μας έφερε όλους σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και γυρλώντας από τις Κάνες, θυμάστε ότι έκανα μια προσωπική δήλωση στις 5 το πρωί ότι δεν πρέπει να διεξαχθεί αυτό το δημοψήφισμα. Καλά, δελτίο τύπου. Ναι, μόλις προσγειωθήκαμε. Αλλά δεν θέλω. Κοιτάξτε, πήρε ο κύριος Παπανδρέου μια πρωτοβουλία επειδή πίστευε ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να βοηθήσει. Έτσι. Τα πράγματα ήρθαν τελείως αντίστροφα και το αποτέλεσμα είναι ο ίδιος να παραιτηθεί από πρωθυπουργός και να παραιτηθεί και από πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άρα, εδώ υπάρχει και μία ανάληψη ευθύνης. Δεύτερη ασυνέπεια, πολύ σημαντική. Εδώ τι ασυνέπεια, η πρώτη ασυνέπεια ποια είναι? Ότι καταρχήν στηρίξατε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρω, είπα πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι το οποίο να είναι ωφέλιμο για τη χώρα. Έτσι. Έρχομαι στους μικροομολογιούχους και στο τελευταίο κούρεμα. Στη δική μου εκπομπή, λίγο πριν φύγετε στο εξωτερικό, δηλώσατε ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Ναι, αυτό είναι έτσι. Το δήλωσα, το πιστεύω. Είμαστε ασυνεπείς απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Οι άνθρωποι που είχαν τις καταθέσεις στην πρώτον σώθηκαν. Ακούστε, αυτοί δεν σώθηκαν. Ακούστε, καθαρά λόγια. Οι ομολογιούχοι έχουν απόλυτο δίκιο. Να σας πω πώς έχει η κατάσταση. Θα το βρούνε. Θα το βρούνε. Μισό λεπτό. Θα το βρούνε. Να ακούσουν την απάντηση, παρακαλώ. Είναι κρίσιμο θέμα. Και είχα μια αναλυτική συζήτηση μαζί τους, με το Προεδρείο του Συλλόγου. Αλλά να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ είπα πολλές φορές δημόσια ότι δεν πρέπει να περιληφθούν τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επενδυτές, είναι αποταμιευτές. Έτσι. Και όπως προστατεύουμε τις καταθέσεις της τράπεζας, πρέπει να προστατεύσουμε και αυτούς. Και να σας πω και κάτι. Πρέπει να μπορούμε να πουλήσουμε και τα νέα ομόλογα κάποια στιγμή. Και τα έντοκα γραμμάτια. Και πρέπει κάποιος να αγοράζει. Έτσι. Άρα χρειάζεται μία πίστη. Τι συνέβη τώρα? Είχαμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο και μέσω του ΤΕΚΕ και φορολογικά και μέσω των τραπεζών. Η πολλή συζήτηση και οι εύκολοι λόγοι στη Βουλή, πείτε μας κύριε Υπουργέ, δημιούργησαν ένα κλίμα στο Eurogroup. Τι πάθαν αυτοί στο Eurogroup, ποια είναι η πραγματικότητα? Άρχισαν οι Γερμανοί ομολογιούχοι που είχαν και ελληνικά ομόλογα να κάνουν αγωγές εναντίον της γερμανικής κυβέρνησης, γιατί ψήφισε το PSI. Οπότε επεκράτησε ένας φόβος ότι μπορεί αυτό να γενικευθεί και να πάνε και οι τράπεζες και τα hedge funds να κάνουν αγωγές κατά των κυβερνήσεων. Παράδειγμα της γερμανικής.
Και τη στιγμή που τους είχαμε και τους έχουμε ακόμη ανάγκη, γιατί ακόμη το PSI για τα τελευταία 6-8 δισεκατομμύρια ομολόγων σε αγγλικό δίκαιο, από τα 205 έχουν περισσέψει περίπου 6,5-7 που τώρα διευθετούνται. Τους έχουμε, πρέπει, είμαστε εξαρτημένοι τώρα και λέει το Eurogroup, θα μας διασφαλίσετε ότι δεν θα αποζημιώσετε κανέναν για να μην υπάρξει διαφοροποίηση και ανοίξει ο δρόμος για τα hedge funds και δικαστικές διεκδικήσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία κλπ. Λοιπόν, εν πάση δεν θέλω τώρα δημόσια να πω ποια είναι τα σχήματα και τι είπαμε με τους ανθρώπους. Πρέπει να κρατηθεί η επαφή, μισό λεπτό, πρέπει να κρατηθεί η επαφή τους με τον ΟΔΙΧ και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Το Eurogroup το σεβόμαστε, έτσι, γιατί μας βοηθάει, παίρνει αποφάσεις, στηρίζει και έπρεπε να κάνουμε τη μείωση του δημοσίου χρέους. Είναι ένα πολιτικό όργανο. Και το Eurogroup που είναι οι Υπουργοί Οικονομικών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τους Πρωθυπουργούς συνεδριάζει κάθε λίγο, τα επανεξετάζει. Θα έχουμε νέο Πρωθυπουργό, νέο Υπουργό Οικονομικών, πρέπει να τεθούν τα ζητήματα, έτσι. Αλλά σεβόμαστε την απόφαση, αλλά οι αποφάσεις επανατίθενται. Μάλιστα. Στο Eurogroup και παρακαλώ, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ερώτημά σας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Είπατε πρέπει να δίνουμε πληροφορίες ο ένας στον άλλον. Μας δώσατε πληροφορίες για τα ποσοστά που μειώνονται, για τελείωτα δισεκατομμύρια και όλα αυτά. Και ότι πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Σας ρωτώ λοιπόν, βλέπετε το μέλλον του παιδιού μου εργάτη με 400 ευρώ το μήνα? Ένα. Δεύτερη ερώτηση που έχω να σας κάνω. Είπατε ότι πρέπει να χτυπήσουμε την πόρα διαφυγή. Οι βουλευτές δεν πληρώνουν φόρους. Όχι, καταργήθηκε αυτό. Πολύ καλό άμα καταργήθηκε. Ευχαριστώ που το είπατε. Και είπα σήμερα ότι ό,τι προνόμιο έχει απομείνει πρέπει να καταργηθεί με το που θα ανοίξει η νέα Βουλή. Δηλαδή αυτοκίνητα, βενζίνες, τηλέφωνα, γραφεία, υπάλληλοι, επιτροπές. Μισό λεπτό. Γιατί να κάνω και αυτή την ερώτηση και μετά να τελειώσω. Πρέπει να. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Να απαντήσεις αυτό και να κάνει. Έχει να κάνει με το ίδιο. Γιατί πρέπει ένας βουλευτής να παίρνει 25 φορές παραπάνω από όσο παίρνει, από όσο είναι ο χαμηλότερος μισθός, από τα 400 ευρώ, περίπου 30 φορές από όσο είναι η χαμηλότερη σύνταξη του ΟΓΑ, 40 φορές από όσο είναι η τετράωρη εργασία, και τι έχετε να πείτε σε όλους όσους προτρέπουμε τα παιδιά μας να μάθουν καλά αγγλικά και γαλλικά για να πάνε να ζήσουν στο εξωτερικό καλύτερα από ό,τι εδώ. Και σας παρακαλώ, επειδή παρόμοιες ερωτήσεις έχουν και δύο πολύ νέα παιδιά δίπλα μου, φοιτητές και... Να σας ρωτήσουν και... Καλησπέρα και από εμένα. Είμαι 26 ετών, απόφοιτος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάνω μεταπτυχιακό στην ΑΣΟΕ και είμαι άνεργος αυτή τη στιγμή. Πείτε μου ένα λόγο ή προσπαθήστε να με πείσετε μετά τις εκλογές τι μπορώ να αποκομίσω εγώ από εσάς άμεσα, γιατί δεν μπορώ να σας δώσω περίοδο χάριτος, γιατί είμαι σε μια οριακή ηλικία και... Δηλαδή, πρέπει να προσπαθήσετε πάρα πολύ να με πείσετε, γιατί παρατηρώ εδώ και ένα έτος μια σπασμωδικότητα κινήσεων, όχι μόνο σε εκφάνσεις του πολιτικού βίου, αλλά και του οικονομικού. Δεν παρατηρώ μια λογική αλληλουχία. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε κι εσείς. Θα συμπληρώσω μετά. Όχι μετά, τώρα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, εντάξει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει σχέση με το PSI που είπατε, ότι κουρέψατε το χρέος. Παίρνουμε όμως δάνεια. Τώρα θα πάρουμε και άλλα δάνεια. Οπότε, ένα δάνειο αυτό. Ναι, τα 170 δισεκατομμύρια τώρα με το δεύτερο μνημόνιο που λένε, δεν θα πάρουμε πάλι κάποιο δάνειο? Αυτό το πακέτο είναι ένα πακέτο. Πάλι μια ή άλλη θα έρθει όμως. Δηλαδή δεν έχουμε στην ουσία κόψει κάτι. Όχι. Όχι. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Καλά. Τέλος πάντων. Απλά. Ναι. Και κάτι ακόμα. Από τη στιγμή όμως που κόβετε, λέτε, το χρέος της χώρας, κόβουμε μισθούς, κόβουμε επιδόματα, δεν θα πρέπει να γίνει και κάτι με τα δάνεια από τα νοικοκυριά, τα οποία είχαν κάνει ένα... Να κρατήσουμε αυτό. Όχι, δεν το είπαμε αυτό. Είπαμε για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις ρυθμίσεις. Ναι, το περάσαμε γρήγορα. Έχετε δίκιο. Εντάξει. Είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Και ο φίλος εδώ. Υπάρχει κόσμος που καίγεται. Παρακαλώ. Καταρχήν, ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Εντάξει. Που ήρθατε εδώ. Να πούμε μια κουβέντα, να δώσουμε. Πρόεδρε, να ακούσουμε και τον φίλο. Θα ήθελα να μου πει ο αγαπητός πρόεδρος, είπε στην αρχή για νέα ξεκινήματα, νέες σελίδες. Ο κύριος Χατζηνικολάου με ρώτησε. Ναι, και εσείς το ετυλογήσατε, ναι. Αναρωτιέμαι αν η νέα σελίδα του κόμματος σας είναι να δίνει και πάλι ευκαιρία στον πρώην Πρωθυπουργό να εκλεγεί πάλι, ή στον κύριο Παπακωνσταντίνου μας οδήγησε σε αυτό το σημείο. Απαντήσαμε. Ναι.
Απλά θα ήθελε να το ξαναπεί. Και σε μένα τι προοπτική δίνει, γιατί είμαι στην ίδια κατηγορία με τα παιδιά, να είστε, μείνω στην Ελλάδα και να μην φύγω. Είστε... Στην ίδια προοπτική θέλω να πω. Μία φράση κι εσείς. Δύο φράσεις, γιατί έχω έρθει και από τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ναι, ήρθα. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να πω το εξής. Πριν λίγους μήνες θεσπίστηκε στο δημόσιο το ενιαίο μισθολόγιο. Οι εξισώσεις γίνανε προς τα κάτω. Αντιθέτως, πριν λίγες μέρες είχαμε ενιαίο φόρο στα καύσιμα. Οι εξισώσεις αυτές βέβαια ήταν προς τα πάνω. Δεν είχαμε. Ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε. Δημοσιογραφικές πληροφορίες. Έτσι είπανε. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Θα μπορούσα να πω δεκάδες τέτοια παραδείγματα. Πού θέλω να καταλήξω. Εγώ είμαι ένας νέος δικηγόρος. Yeah. Έξω από το γραφείο υπάρχει μια ταμπέλα που λέει δικηγόρος. Ακόμα και να ήθελα να προσελκύσω περισσότερο κόσμο, δεν θα μπορούσα να βάλω κάτι άλλο, να βάλω οδοντίατρος. Εσείς πώς νομιμοποιήσετε πλέον να έχετε την ταμπέλα απ' έξω εδώ που λέει σοσιαλιστές? Τα τελευταία 2,5 χρόνια τι σοσιαλιστικό ακριβώς κάνατε? Εκτός αν σοσιαλισμός για εσάς είναι η φτωχοποίηση, οι φόροι, η ανεργία, τα λουκέτα, οι αυτοκτονίες και οι μεταναστεύσεις. Ευχαριστώ. Και μία μικρή ακόμη ερώτηση για τον Ιούνιο. Για τον Ιούνιο που είπαμε ότι περιμένουμε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το Μάιο, πριν το φορολογικό νομοσχέδιο, έχουμε τις εκλογές. Εκτός του από το να βγείτε σε χειροκροτητές και σε μπαλκόνια και να μιλήσετε, θα βγάλετε στη δημοσιότητα... Άντως τα χειροκροτήματα πήρατε σήμερα. Θα βγάλετε στη δημοσιότητα, είτε σε διαβούλευση, μία ολοκληρωμένη φορολογική πρόταση, οπότε να ξέρει ο ψηφοφόρος που θα ψηφίσει, ΠΑΣΟΚ, τι φόρους να περιμένει τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ. Ή πάλι, και πόσο, αν το βγάλετε, πώς μπορεί να είναι σίγουρος ότι δεν θα είστε για άλλη μία φορά ανακόλουθοι? Λοιπόν, από μία φράση θα πείτε, δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε φτάσει... Καλησπέρα, Πρόεδρε. Εσείς μιλήσατε. Είμαι οδηγός στις αστικές συγκοινωνίες και θα ήθελα, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και θα ήθελα να μου απαντήσετε ευθέως. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Θα έχουμε απολύσεις στο δημόσιο τομέα, ναι ή όχι? Ευχαριστώ. Έλατε. Λοιπόν. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή έχει δύο μεταλλικά πόδια, γιατί δούλευε 40 χρόνια στα πλοία και του φαγώθηκαν τα πόδια αυτά. Γι' αυτό λόγο έκανε... Σηκωθείτε ορθίως, γιατί δεν φαίνεστε, ναι, καλά. Όχι εγώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχει δύο μεταλλικά πόδια, γιατί έκανε εγχειρήσεις, επειδή του φαγώθηκαν τα κόκαλα. Έρχεστε λοιπόν εσείς και του κόβετε τη σύνταξη άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Εγώ είμαι 36 χρονών και μένω στο σπίτι των γονιών μου ακόμα, γιατί δεν μπορώ να πάω να μείνω μόνος μου. Την ίδια στιγμή μου μειώνεται εμένα το μισθό, μου αυξάνεται τους φόρους και τα άτομα τα οποία φάγανε και καταχράστηκαν το δημόσιο χρήμα, όπως λέει και ο κ. Χατζηνικολάου, μας κάνουν έτσι. Κανένας δεν έχει τιμωρηθεί. Λοιπόν, από τη στιγμή που μας μειώνετε τους μισθούς και μας αυξάνετε τους φόρους, εμένα δεν μου αφήνετε κανένα άλλο περιθώριο παρά πάνω να κλέψω ή να σκοτώσω. Δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν έχω άλλη επιλογή. Αυτό θα πω και θα το δώσω, στο δίπλα. Υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει μία διάταξη του διεθνούς δικαίου. Καταρχήν, εμείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι χρωστάμε και σε ποιον. Τι χρωστάμε. Και το διεθνές δίκαιο προτείνει ότι όταν μια χώρα, προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα του λαού της, έχει το δικαίωμα να σταματήσει να πληρώνει τους δανειστές. Αυτή είναι η πυγμή του ηγέτη που λέτε ότι εσείς ήμασταν με τη χώρα και όχι με τις αγορές. Μία φράση, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Η ερώτηση δική μου είναι τι θεωρείτε εσείς κοινωνικό αγαθό και κατά πόσον αξίζει πλέον στον καθένα μας σε αυτή τη χώρα ένα κοινωνικό αγαθό, αυτό τίποτα. Ο φίλος από εδώ. Λοιπόν, να έχουν τεθεί ήδη αρκετά ερωτήματα. Ξέρετε, γίνεται, είναι 11.30 και τώρα και πρέπει σιγά σιγά. Πρέπει να τελειώσουμε γιατί ο πρόεδρος έχει πρόγραμμα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Πάλι. Τελευταία. Είναι η τρίτη. Αν ήμασταν στην τηλεόραση, θα είχαμε κάνει 6. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφοντας, απαντάει ο πρόεδρος και θα κλείσουμε με ένα δικό μου ερώτημα. Ωραία. Μου κάνει εντύπωση. Θα το κάνετε μετά. Ναι. Κερδίσουμε το χρόνο. Ναι. Στα ΑΒ Φθινόπολη σημαίνει πλούσιο πασχαλινό τραπέζι. Ολόκληρο ελληνικό αρνί γάλακτος, μόνο 5,99 το κιλό, με δώρο 12 μπύρες και μια επιταγή 6 ευρώ για τις υπόλοιπες αγορές σας.
Και όχι μόνο, πολλές ακόμα πασχαλινές προσφορές μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Στους 97,8. Love Radio, 97,8. Φέρτο παλιό και πάρε νέο. Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς. Είμαστε στο πλευρό σου. Trade and save μόνο στα Public. Φέρε την παλιά σου κονσόλα και πάρε νέα σε χαμηλότερη τιμή. Και μόνο με Trade and save Xbox 360 από 179 για πρώτη φορά μόνο 99 ευρώ. Public. Τεχνολογία για όλους. Εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο με τη Ρία Νιού. Λαβρέντες Μαχαιρίτσας. Οι άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο. Μη χάσετε το δεύτερο CD. Μαζί. Τα 18 καλύτερα νησιώτικα του Γιάννη Πάριου σε ένα συλλεκτικό CD. Και 8 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ μετρητά. Ρία Νιού. Η αληθινή εφημερίδα. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως.